Ψήφισμα συμπαράσταση στο Δήμαρχο Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Όπως μεταξύ άλλων επισημαίνεται, στο ψήφισμα η προφυλάκηση του Φρέντι Μπελέρη και η κράτησή του, ακόμη και μετά την ανακήρυξη του συνδυασμού του ως νικητής στις δημοτικές εκλογές, αποτελεί κατάφορη παραβίαση στοιχειωδών κανόνων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Το ψήφισμα έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Δεν ψήφισαν υπέρ η παρατάξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Πόλης Ανάποδα και η παράταξη του Μιχάλη Τρεμόπουλου. Η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ρέα Καλφακάκου, δημοτική σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για εθνικιστικό ψήφισμα και συνέκρινε τη μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα της Θράκης με την ελληνική εθνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες εθνικιστικές σάλτσες. Όλα τα επιχειρήματα, φυσικά υπάρχει η ελληνική μειονότητα, αλλά είναι Αλβανοί υπήκοοι. Συνεπώς, ως τέτοιους τους αντιμετωπίζουμε με ένα μεγαλύτερο βαθμό συμπαράστασης για τους ανθρώπους που έχουν ελληνική υπηκότητα μέχρι εκεί. Όχι περισσότερος εθνικισμός, γιατί αν έβγαζε η Τουρκία για τους Πομάκους ένα αντίστοιχο ερώτημα, θα λέγανε όλη τη δουλειά έχει η Τουρκία με τους Πομάκους. Με συγχωρείτε. Όχι, με συγχωρείτε, διότι εδώ είναι ελληνική μειονότητα, αλλά είναι Αλβανοί υπήκοοι. Ως Αλβανός υπήκοος λοιπόν αδικήθηκε, ως Αλβανός υπήκοος που έπρεπε... Και επειδή ήταν δημοκράτης και επειδή ήταν για το καλό της πόλης και της χώρας. Όχι ως εκπρόσωπος των Ελλήνων της περιοχής. Ελάτε. Δεν θα έβγαινε δήμαρχος των Ελλήνων. Θα έβγαινε δήμαρχος όλων των Αλβανών υπηκών εκεί. Από την πλευρά της, η Δημοτική Σύμβουλος Λουκή Αργυριάδου είπε ότι δεν γνωρίζει για παραβίαση δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο και καταψήφισε το ψήφισμα. Εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα αφαιρεί τέλος πάντων μεγάλο μέρος του συγκειμένου, δεν μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα που καταπατώνται χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι περιγράφει. Ξέρουμε ότι ο κύριος Μπελέρης είναι προφυλακιστέος για ένα αρκετά τέλος πάντων μια κατηγορία βαριά και δεν θα θέλαμε να παίξουμε το ρόλο της δικαιοσύνης. Έχει πάρει το δρόμο του. Θεωρώ ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε το νόμο και όσα προβλέπει και εμείς τουλάχιστον το συγκεκριμένο ψήφισμα δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Έχω τη γνώμη, έχουμε τη θέση ότι το ψήφισμα όπως μπλέκει ζητήματα και επί του πραγματικού του γιατί κρατείται και που μπλέκει ζητήματα κράτους δικαίου, δικαιωμάτων και τα λοιπά στην Αλβανία ανοίγει θέματα τα οποία θέλουν πολύ μεγάλη συζήτηση και κατά τη γνώμη τη δική μας θα έπρεπε να μείνει το ψήφισμα μόνο σε αυτό, στην άμεσα απελευθέρωση του Φρέντι Μπελέρη. Αντίθετα, υπέρ του ψηφίσματος ψήφισαν οι υπόλοιπες παρατάξεις. Θα στηρίξουμε το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, το προτινόμενο ψήφισμα. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε πολύ βαθιές σκέψεις όταν βλέπουμε σε μια προεκλογική περίοδο για τα δημοτικά πράγματα που μας αφορούν άμεσα σε επίπεδο αλληλεγγύης μεταξύ των πόλεων, συλλήψεις οι οποίες μπορεί και να υποκρύπτουν από πίσω τους πολιτικά ή άλλα κίνητρα. Κίνητρα εθνοτικής αμφισβήτησης, δικαιωμάτων που είναι από μακρού χρόνου θεμελιωμένα στον ευρωπαϊκό καταστατικό χάρτη. Εννοείται πως υποστηρίζουμε και ψηφίζουμε θετικά στην αποδοχή του ψηφίσματος της ΚΕΔΕ. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι ο Φρέντι Μπελέρης, ο Διονύσιος Φρέντι Μπελέρης, είναι συνάδελφός μας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή τη στιγμή θα το στηρίξουμε για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τη συμπαράστασή μας στον αδίκως φυλακιστέντα συνάδελφό μας. Εγώ αν ήμουν εκεί και η Ελλάδα εκόφευε, θα αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Γιατί διατηρώ όλα όσα μου είχε εμπιστευθεί η χώρα μου, αλλά εκείνη με ξεχνάει. Αυτού του είδους τα αυταρχικά καθεστώτα σαν της Αλβανίας και της Τουρκίας τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε με τι περισσή ευκολία σε πιάνουν και σε χώνουν μέσα και άγνωστον πότε θα βγεις. Εκεί λοιπόν έπρεπε να στηριχθεί όλο το ψήφισμα. Εγκρίνεται λοιπόν το ψήφισμα, απέχει... Εγώ είμαι παρόν κύριε Βλαδένα. Παρόν ο κύριος Κωνσταντινίδης. Παρόν. Παρόν ο κύριος Τρεμόπουλος, κατά η κυρία Αργυριάδου. Λευκό η κυρία Καλφακάκου, λευκό η κυρία Χρυσίδου. Λευκό και η κυρία Αρβανιτίδου. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης κατά πλειοψηφία εκφράζει τη συμπαράστασή του στον προφυλακισμένο νεοκλεγέντα Δήμαρχο Χιμάρας και καλεί την αλβανική κυβέρνηση να προβεί στην άμεση απελευθέρωσή του.